Γεια σας, φίλες, φίλοι. Σήμερα τέταρτη και τελευταία μέρα για τους μαθητές των ενιαίων λυκείων. Ε, σχετικά με το μάθημα της ιστορίας προς ανατολισμού που κλείθηκαν οι υποψήφοι να εξεταστούν, πάμε να δούμε τις απαντήσεις. Θέμα Α1 από την πρώτη ομάδα. Οργανισμός, σελίδα σχολικού βιβλίου 140-141, τον Ιούλιο του 1914, έως γεωργικό κλήρο. Β. Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σελίδα σχολικού βιβλίου 140, το Νοέμβριο του 1919 έως πριν από την υπογραφή της συνθήκης. Γ. Συνθήκη των Σευρών, από δύο σημεία του βιβλίου ήταν η απάντηση, σελίδα σχολικού βιβλίου 96, η συνθήκη των Σευρών έως αυτή η πραγματικότητα και από την 144 τον Ιούλιο έως περιοχής στην Ελλάδα. <συλίκριοι> θέμα Α2. Αλφα Α αλφα σωστό, Β σωστό, Γ σωστό, Δ λάθος, Ε λάθος. Θέμα Β1. Σελίδα σχολικού βιβλίου 50-51. Το Νοέμβριο του 1920, φιλοσυμμαχική κυβέρνηση έως βαρύτατες συνέπειές της. Θέμα Β2 Α, σελίδα 46, οι διαφορές του αγροτικού ζητήματος έως ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Β υποερώτημα, σελίδες 46-47, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Περνάμε στη δεύτερη ομάδα. Θέμα Γ1, Α. Σελίδα σχολικού βιβλίου 149 έως 151 στις 24 Ιουλίου 1923 έως κάποιων επίμαχων περιοχών. Προσθέτουμε από τη σελίδα 152 με βάση το άρθρο 11 έως περιουσία των ανταλλαξίμων. Β. ερώτημα, 151-152 σελίδα, όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της σύμβασης έως συμφερόντων του ελληνικού κράτους. Τέλος, θέλμα δέλτα 1, αλφα, σελίδες 42-43, στον ελληνικό χώρο, έως ή βαλκανικά κράτη, λίγο πιο κάτω, αργότερα όμως η διεύρυνση, έως τεχνητές ελλείψεις. Β. Υποερώτημα, σελίδα 81, στα εδάφη της εσαλίας έως βελτίωση της θέσης τους. Και σελίδα 43, οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν εντάσεις έως να τις διανέμει σε ακτήμονες. Αυτά με τις απαντήσεις στο μάθημα της ιστορίας, ας περάσουμε στο μάθημα των αρχών οικονομίας. Καλησπέρα σα. Σήμερα οι μαθητέ μα κλήθηκαν στο μάθημα τη οικονομία. Τα θέματα ήταν σε γενικέ γραμμέ αναμενόμενα, καλύπτοντα ένα ευραίο μέρο τη ύλη. Ωστόσο, ήταν περισσότερο απαιτητικά από τα περσινά θέματα. Ιδιαίτερα απαιτητικό το ΔΕΛΤΑ 3 ερώτημα, καθώ επίση και το ΓΑΜΑ 4, που έκρυβε παγίδε σχετικά με τα εκατομμύρια και τη μετατροπή για την έβρεση του πληθυσμού. Α περάσουμε αναλυτικά στα θέματά μα. Ομάδα πρώτη, θέμα Α. Α1, το α είναι σωστό. Β λάθος, γ λάθος, δ λάθος, ε σωστό. Α2, το πρώτο, σωστή απάντηση ήταν το γ. Ενώ α2, το 2, σωστή απάντηση ήταν το β. Ομάδα δεύτερη, η θεωρία του βιβλίου μας, θέμα β. Το β1 ήταν από το σχολικό βιβλίο σελίδα 13, ενότητα 6, από τους κοινωνικούς θεσμούς η παράγραφος 1 που αναφερόταν στην οικογένεια και τον οικοκυριό, από το σημείο που έλεγε συνειδητά ή ασυνείδητα τον οικοκυριό παίρνει τρεις οικονομικές αποφάσεις, έως το οποίο ζουν τα μέλη του. Στο επόμενο υποερώτημα, Β2, η απάντηση ήταν στη σελίδα 14 του σχολικού βιβλίου, παράγραφος 2, το κομμάτι που αναφέρεται στις επιχειρήσεις, από το σημείο με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται, έως μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Β3, η απάντηση ήταν στη σελίδα 15 του σχολικού βιβλίου, παράγραφος 4, το κράτος, από το κομμάτι το κράτος είναι ισχυρότερη συλλογική οντότητα, έως περίθαλψη κτλ. Στις ασκήσεις, ομάδα τρίτη, θέμα Γ, στο Γ1 ζητούσε τα ΑΕΠ, ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 10, ως έτος βάσης είναι ίδιο με το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, άρα είναι 800, ενώ το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 11, από τον τύπο ΑΕΠ τρέχουσες τιμές προς ΔΤΑ Επί 100 προκύπτει ότι βγαίνει 1150. Εάν πάρουμε ω δείκτη τιμών του 12 το 110, ο πίνακας συμπληρωμένο είναι αυτό που βλέπουμε παρακάτω. Αυτά που ζητούσαμε να βρούμε ήταν το 2011 το έψε τρέχουσε τιμέ που έβγαινε 1150, το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ του 2012 που έβγαινε 110 και το έψε σταθερέ του 2010 που έβγαινε 800. Στο γάμα 2 υποερώτημα μα ζητούσε κάποιε μεταβολέ. Στο πρώτο μα ζητούσε την πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ από το 10 στο 11, όπου είναι 920 800 ίσον 120. Ενώ στο δεύτερο υποερώτημα ζητούσε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ από το 10 στο 11, όπου εφαρμόζοντα τον τύπο 920 800 προ -800, 800 100, προκύπτει η μεταβολή ότι είναι 15%. Στο ΓΑΜΑ 3 υποερώτημα θεωρούμε πλέον ένα νέο έτο βάση το 2011, οπότε πρέπει να κάνουμε μετατροπή του δείκτη τιμών. Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών το 10 εφαρμόζοντα τον τύπο δείκτη τιμών του 10 προ το 11 επί 100, 100 προ 125 100 είναι 80. Ο δείκτη τιμών του 11 είναι 100 ω έτο βάση, ενώ ο δείκτη τιμών του 12 είναι 110 προ 125 επί 188, Άρα το ΑΕΠ σε πραγματικέ τιμέ του 10 έβγαινε 1000. Το ΑΕΠ πραγματικέ τιμέ του 11 είναι 1150 ω έτο βάση, ενώ το ΑΕΠ πραγματικέ τιμέ του 12 είναι 1078 προ 88 επί 100, 1225. Στο δεύτερο υποερώτημα ζητούσε πάλι την πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ από το 10 στο 11, όπου είναι 1150-1150, ενώ η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ από το 10 στο 11 είναι 1150-1000 1100, 1000 ίσω 15%. Στο γάμα 4, στο πρώτο υποερώτημα, μα ζητούσε το κατακεφαλήν ΑΕΠ του 10, όπου προκύπτει από τον τύπο πραγματικό ΑΕΠ προς τον πληθυσμό. Άρα, εφαρμόζοντας τον τύπο, έχουμε 16.000, εδώ ήταν μια παγίδα όπου έπρεπε να βάλουμε 800 εκατομμύρια προ τον πληθυσμό για να βγει ο πληθυσμό 50.000. Άρα, θεωρώντας πλέον στο δεύτερο υποερώτημα ότι ο πληθυσμό έχει αυξηθεί κατά 10%, 50.000 και 10% του 50.000, ο νέο πληθυσμό είναι 55.000 και εφαρμόζοντα τον τύπο του κατακεφαλή ΑΕΠ του 2011. Ε, ΑΕ πραγματικέ τιμέ προ τον πληθυσμό έβγαινε 16.727,27. Προχωράμε στην τέταρτη ομάδα, θέμα ΔΕΛΤΑ-1. ΔΕΛΤΑ 1 Είχαμε ένα πίνακα όπου παίρνοντα τον τύπο του μέσου προϊόντος στον τέταρτο εργάτη έχουμε 96 δια 4 ίσον Μα έλεγε την εκφώνηση ότι στον πέμπτο εργάτη το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται. Άρα, παίρνοντα την ισότητα, μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό. Και λύνοντα τον τύπο, προκύπτει ότι το Q5 που ψάχναμε ήταν 120. Άρα, το μέσο προϊόν θα είναι 24, ίσο με το οριακό. Και επιστρέφοντα τον πίνακα, έχουμε ότι το οριακό προϊόν του έκτου εργάτη είναι 132-120 προ 6-5, ίσον 12. Το ΔΕΛΤΑ 2 ήταν ένα θεωρητικό. Συνηθίζουν να βάζουν θεωρητικά ερωτήματα ακόμα και σε ασκήσει. Η απάντηση ήταν τα μαύρα γράμματα στη σελίδα 57 του σχολικού βιβλίου Ενότητα 6, που αναφέρεται στο νόμο φθήνουσα απόδοση, όπου λέει για τον νόμο φθήνουσα απόδοση δηλώνει έω και μετά μειώνεται. Το δεύτερο ερώτημα μα έλεγε πού ισχύει ο νόμο φθήνουσα, οπότε ξέρουμε εμεί ότι ισχύει μετά τον τρίτο και με την προσθήκη του τέταρτου εργάτη, επειδή εκεί μειώνεται πρώτη φορά το ωριακό προϊόν. Το ΔΕΛΤΑ τρία, Ηταν ένα αρκετά απαιτητικό ερώτημα. Ξέρουμε ότι έχουμε δύο μεταβλητούς συντελεστέ, άρα το μεταβλητό κόστο ΒΕΣΑ ίσον WPL συν ΣΕΠΙΚΙΟΥ. Με δεδομένο ότι η αμοιβή εργασία είναι 3.000, έχουμε ότι το ΒΕΣΑ είναι 3.000 ΕΠΙΛ συν ΣΕΠΙΚΙΟΥ. Μα έδινε ότι το οριακό κόστο είναι 525. Άρα, εφαρμόζοντα τον τύπο του οριακού κόστου, 525 ίσον 3.000 επί 5 συν ΣΕΠΗ 120, μείον 3.000 επί 4, συν 96. Προ 120 μείον 96. Λύνοντα λοιπόν αυτή την εξίσωση, προκύπτει ότι το ΣΕ είναι 400. Συνεπώ, αντικαθιστώντα ξανά στον τύπο του μεταβλητού κόστου, έχουμε ότι 3.000 επί 5 συν 400 επί 120 ίσον 63.000. Μα έδινε από την εκφώνηση ότι το μέσο συνολικό ε, είναι 700, άρα παίρνουμε τον τύπο ΤΑΦΣΕ προ 120 ίσον 700. Και λύνοντα, έχουμε ότι το συνολικό, το ΤΑΦΣΕ του 5ου εργάτη, είναι 84.000. Συνεπώ γνωρίζουμε ότι 84.000 είναι 63.000, μείον το ΕΦΣΕ που ψάχναμε, άρα το ΕΦΣΕ είναι 21.000. Αυτά από τα θέματα τη οικονομία, περνάμε τώρα στη φυσική. Χαίρετε για επομένα. Ε, Ένα σύντομο σχόλιο για τα θέματα τη φυσική σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αρκετά και έφτανε οριακά ο χρόνο για τι μαθητέ, όμω δεν έκρυβαν ιδιαίτερε παγίδε. Α περάσουμε τώρα στι αναλυτικέ απαντήσει. Θέμα Α. Α1 το Γ, Α2 το Δ, Α3 το Γ, Α4 το Β. Α5, ερωτήσω του λάθου, Α σωστό, Β λάθο, Γ σωστό, Δ σωστό, Ε λάθο. Πάμε στο θέμα Β. Β1. Αφού η σκάλα ισορροπεί, πρέπει από τη συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα Χ και στον άξονα Ψ, προκύπτει ότι η δύναμη Φα είναι ίση με την τριβή και η κάθε αντίδραση του επίπεδου είναι ίση με το βάρο. Παίρνουμε ροπέστο προ το σημείο Γ, πρέπει να είναι ίση με το 0. Άρα πλην fα επί ψ συν βάρο επιχείσεων με το 0. Χρησιμοποιώντα τη σχέση 1 και τη σχέση 2 ε, που βγάλαμε από πάνω, ε, προκύπτει ότι το μείον τάφ επί ελ, η μη τον οφή συν η επί ελ δεύτερα συν μη τον οφή πρέπει να κάνει 0. Χρησιμοποιώντα τον τύπο τη τριβή ότι είναι τάφ ίσον μη επί νή, τελικά μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η εφαπτωμένη τη γωνία φ που ζητείτε είναι ίση με 1 προ 2 μη. Άρα σωστή απάντηση είναι το 2. Β2 κάνουμε ένα μπερνούλι από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού μέχρι την ΟΠΗ στο σημείο 2. Η πίεση α συν το 1 δεύτερο ρο επί γιου α τετράγωνο συν το ρο GH πρέπει να είναι ίσο με την πίεση στο σημείο 2 συν το 1 δεύτερο ρο γιου 2 τετράγωνο. Επειδή όμω η πίεση στο α και η πίεση στο 2 είναι ίσε, φεύγουν. Όπω επίση και η ταχύτητα α θεωρούμε ότι είναι 0, οπότε προκύπτει ότι η ταχύτητα γιου 2 είναι 2 τζ και ολορίζα. Εξίσωση συνέχεια μεταξύ των σημείων 1 και 2 προκύπτει α1 γιου 1 α α2 U2, και τελικά μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι το U1 είναι ίσο με το U2 δεύτερα. Αν κάνουμε τώρα μία εξίσου μπερνούλη μεταξύ των σημείων 1 και 2, προκύπτει ότι η πίεση 1 συν το 1 δεύτερο ρο U1 τετράγωνο είναι ίση με το P2 συν το 1 δεύτερο ρο U2 τετραγωνο π P1 συν 1 δεύτερο U1 τετράγωνο ίσον P άτμ συν 1 δεύτερο ρο U2 τετράγωνο. Ε, στη θέση του P1 βάζουμε το P άτμ συν το βάρος του εμβόλου δια το εμβαδόν το του συν το συν το 1 δεύτερο ρόγιο 1 τετράγωνο. Πρέπει να είναι ίσο με το πεάτμ συν το 1 δεύτερο ρόγιο 2 τετράγωνο. Και μετά από πράξει καταλήγουμε ότι τελικά το βάρο του εμβόλου είναι ρο γ, h κεφαλαίο α δεύτερα. Άρα σωστή απάντηση είναι το 1. Β3. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρηση τη ορμή για την πρώτη κρούση που είναι ελαστική στον άξονα χ. Μη γιου 1 ίσον 2 μη επί γιου 2 τόνο χ. ίσον γιου ε, U1 ίσον 2 επί U2 τόνο επί το συνημή των 30 και καταλήγουμε ότι το U1 είναι ρίζα 3 επί το U2 τόνο. Εφαρμόζοντα την αρχή διατήρηση ορμή στον άξονα ψ, προκύπτει τελικά μετά από πράξει ότι το U1 τόνο είναι ίσο με το U2 τόνο. Επειδή η κρούση είναι ελαστική, το κάπου ολικό πριν και το κάπου ολικό μετά είναι ίσα, άρα ένα δεύτερο μη U1 τετράγωνο ίσον ένα δεύτερο μη ε, U2 -2, U1 τόνο τετράγωνο είναι ένα δεύτερο 2 μη επί U2 τόνο τετράγωνο. Και μετά από πράξει καταλήγουμε ότι το U1 είναι ρίζα 3 επί U1 τόνο. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρηση ορμή για την πλαστική κρούση. Πεολικό πριν, ίσον πεωλικό μετά στο... για την κρούση αυτή. Οπότε μη U1 τόνο, ίσον μη και μη επί V. Οπότε το V του σωματώματο προκύπτει ότι είναι U1 τόνο δεύτερα. Βρίσκουμε λοιπόν το πηλίκο των δύο κινητικών ενεργειών που ζητούσε το ερώτημα, κάπα συσσωματώματο προ κάπα 1, όπου μετά από πράξει καταλήγουμε ότι είναι ίσο με το 1 έκτο. Άρα, σωστή απάντηση είναι το 3. Πάμε στο θέμα Γ. Θέμα Γ. Από τη δοθήθα σχέση που έδινε η άσκηση, προκύπτει ότι το ω, η κυκλική δηλαδή συχνότητα ε, του εναλλασσόμενου ρεύματο, είναι 50 πιράδρα σε κόντ, και η μέση ισχύ είναι 12 W, αυτό ήταν δεδομένο. Χρησιμοποιώντα λοιπόν τον τύπο για την ε, μέση ισχύ V ενεργό τετράγωνο προ ρο καταλήγουμε ότι η ενεργό τιμή τη τάση είναι 6 ρίζα 2 volt, ε, και στη συνέχεια το πλάτο τη τάση που ζητείτε είναι ίσο με 12 volt. Η ενεργό τιμή τη ένταση του ηλεκτρικού ρεύματο είναι V ενεργό προ αρένα και μετά από πράξη καταλήγουμε ότι το γιώτα ενεργό είναι ρίζα 2 αμπέρ. Στο γάμα δύο ερώτημα, διπλασιάζεται η συχνότητα ε, του εναλλασσόμενου ρεύματο. Οπότε το νέο ω, αφού διπλασιάζεται και αυτό, θα είναι 140 σε κόντ. Οπότε από το πλάτος, τον τύπο του πλάτου για την εναλλασσόμενη τάση, προκύπτει ότι και το πλάτο τη τάση θα διπλασιαστεί και γίνεται 24 βολτ. Η στιγμή ισχύ που ζητείτε είναι ε, β τετράγωνο προς αρένα και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι η, εξίσωση, η χρονική εξίσωση της στιγμή ισχύω είναι 96 επί το των τετράγωνο του 100 πτ στο Διεθνές Σύστημα Πάντα Μονάδων. Τη χρονική στιγμή τα φένα βρίσκουμε την τιμή της στιγμή ισχύω, όπου μετά από πράξεις προκύπτει ότι είναι 96 96W. Γάμα 3. Αρχικά ο αγωγό ΚΛ ε, έκανε γραμμή ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρί αρχή ταχύτητα. Υπολογίζουμε την επιτάχυνση του από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η οποία προκύπτει ότι είναι ένα μέτρο ανά σεκόν τετράγωνο. Για την ταχύτητά του, U1 ίσον α επί τάφ 1, η οποία τελικά δίνει ότι είναι ίση με 2 μέτρα ανά ανασεκόντ. Όταν κλείσουμε τώρα του διακόπτε, τον Δ2 και τον Δ3, Υπολογίζουμε αρχικά την ολική αντίσταση του κυκλώματο, όπου η R1 με την R2 είναι παράλληλα συνδεμένε και σε σειρά με την R καπαλάμδα, η οποία βγαίνει 4 ohm. Αναπτύσσεται τάση επαπαγωγή στα άκρα του αγωγού καπαλάμδα, την οποία τη δίνει ο τύπο Β επί U1 L. Το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό καπαλάμδα είναι η τάση η επαγωγική δια την ολική αντίσταση, οπότε προκύπτει ο τύπο 2 που βλέπετε. Για τη δύναμη Λαπλά έχουμε ότι είναι ίση με το β, επί το Ι επαγωγικό, επί το l και μετά από πράξη καταλήγουμε ότι, το β, ότι, η δύναμη λαπλάς είναι β τετράγωνο επί l τετράγωνο επί u ένα προς αρολικό. Επειδή θέλουμε ο όγος να κινείται με σταθερή ταχύτητα, πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι ίση με το 0, άρα λοιπόν η f λαπλάς πρέπει να είναι ίση με τη δύναμη f, και χρησιμοποιώντα του τύπου που βγάλαμε από προηγούμενα, τελικά καταλήγουμε ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ίση με το 1 Τέσλα. Για το ζητούμενο ποσοστό που έχουμε στο Γ4, είναι ίσο με τη θερμότητα στην αντίσταση R2 δια το έργο τη δύναμη F επί 100%. Υπολογίζουμε την απόσταση που διανύει ο αγώνα Καπαλάμδα από 0 έω 2 σεκόν και επειδή κάνει επιταχυνόμενη κίνηση, η απόσταση αυτή βγαίνει 2 μέτρα. Και από 2 έω 5, επειδή κάνει ευθύγραμμη γραμμή ομαλή κίνηση, αυτή η απόσταση βγαίνει 6 μέτρα. Άρα λοιπόν το έργο τη F είναι F επί χ1 συν χ2 και μετά από πράξει είναι ίσο με 4 τζάουλ. Όσο αφορά τη θερμότητα, από 0 έως 2 σεκόντ δεν έχουμε θερμότητα γιατί δεν υπήρχε ρεύμα και από 2 έως 5 η θερμότητα έτσι, ε, προκύπτει ότι είναι 2 τετράγωνο τετράγων επί R2 επί ΔΤ. Βρίσκουμε το επαγωγικό ρεύμα το οποίο προκύπτει ότι είναι μισό αμπέρ. Ε, στη συνέχεια η τάση 1 είναι ίση με την τάση 2. Καταλήγουμε ότι το ρεύμα που διαρρεί την αντίσταση R2 είναι δύο φορές το ρεύμα που διαρρεί την αντίσταση R1 και χρησιμοποιώντα το ότι το ολικό ρεύμα πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα των δύο ρευμάτων που διαρρέουν τι δύο αντιστάσει, τελικά το Ι2 είναι ίσο με το 1 τρίτο αμπέρ. Όσο αφορά λοιπόν τη θερμότητα, τελικά προκύπτει ότι αυτή είναι ένα τζάουλ. Το ζητούμενο λοιπόν ποσοστό, αν αντικαταστήσω τις τιμές που έχουμε υπολογίσει, προκύπτει ότι είναι 25%. Πάμε στο τέταρτο θέμα, ένα συνδυαστικό θέμα. Στο ΔΕΛΤΑ 1 η τροχαλία ισορροπεί, ε, συγγνώμη, το σώμα σίγμα 1 ισορροπεί. Άρα η συνισταμένη των δυνάμεων θα πρέπει να είναι ίση με το 0. Άρα η τάση 1 πρέπει να είναι ίση με το βάρο του. Για την τροχαλία, παίρνουμε ροπέ ω προ τον άξονα περιστροφή τη. Οπότε η τάση 2 τόνο είναι ίση με την τάση 1 τόνο. Ε, Χρησιμοποιώντα και τη σχέση 1, τελικά προκύπτει ότι η τάση 2 τόνο είναι 2 φορέ το μη 1 επί τζι. Το σώμα 2 ισορροπεί, το σώμα λοιπόν που βρίσκεται στο συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα χ πρέπει να ισχύει ότι είναι ίση με το 0, άρα το τάφ2 είναι ίσο με το βάρο 2χ, 2μ1 ε, ε, επί τζε, ίσον μη 2 επί τζε επί το ημίτονο τη γωνία φ, και μετά από πράξη καταλήγουμε ότι η μάζα 1 είναι 1,5 κιλό. Επειδή η τροχαλία ισορροπεί, έχουμε λοιπόν από την ισορροπία των δυνάμεων στον άξονα Χ και στον άξονα Ψ, ότι η δύναμη τη τροχαλία στον άξονα Χ πρέπει να είναι ίσο με το ΤΑΦ2 επί το συνημή των ΟΦΗ, όπου μετά από πράξη καταλήγουμε ότι είναι ίση με το 24 ν. Η τάση 2 είναι 30 νιούτον, αν δεν κατασταθήσουμε τι τιμέ, και η τάση 1 βγαίνει 15 νιούτον. Ε, από την συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα Ψ προκύπτει τελικά ότι η τιμή τη δύναμη ε, του άξονα περιστροφή τροχαλία στον άξονα Ψ είναι ίση με το 48 ν. Φαρμόζουμε το πιθαγόριο θεώρημα για τη δύναμη αυτή. Οπότε τελικά μετά από πράξει προκύπτει ότι είναι ίση με το 24 ρίζα 5. Δέλτα 2 ερώτημα. Φαρμόζουμε ένα θεώρημα μεταβολή τη κινητική ενέργεια μεταξύ των σημείων Α και Γ για το σώμα σ 2. Δέλτα Κ ίσον άθροισμα των έργων, Κ τελικό μείον Κ αρχικό ίσον έργο του βάρου, όπου μετά από πράξει καταλήγουμε ότι το, η ταχύτητα του σώματο είναι τετραγωνική ρίζα 2 μικρό όπου τελικά προκύπτει ότι είναι 6 μέτρα ανά σεκόντ. Το σώμα 2 κάνει αυτή γραμμή ομαλή κίνηση γιατί δεν υπάρχουν τριβέ ε, στο οριζόντιο επίπεδο. Η ταχύτητά του είναι ίση με την απόσταση L που θα διανύσει προ το χρόνο, άρα ο χρόνο προκύπτει ότι είναι π10 σεκόντ. Στον ίδιο χρόνο το σώμα 3 κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Από την ακραία θέση μέχρι να φτάσει στη θέση φυσικού μήκου χρειάζεται χρόνο τάφ κεφαλαίο τέταρτα. Ε, αυτό όμως είναι ίσο με το ΔΕΛΤΑ που είναι ίσο με το χρόνο που ήθελε το σώμα σ2 για να φτάσει στο σημείο ΔΕΛΤΑ. Άρα λοιπόν τελικά προκύπτει ότι η περίοδος είναι 0,4 π. Για την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης προκύπτει από τον τύπο 2π προς ότι είναι ίση με 5 ραντ ανά σεκόντ. Σταθερά του ελατηρίο που ζητείτε, K ίσον μη 3 επί Ω τετράγωνο, όπου μετά από πράξεις προκύπτει ότι είναι 125 ν ανά μέτρο. Δέλτα 3 ερώτημα. Για την ταχύτητα του σώματο 3 ε, ε, όταν ε, βρίσκεται στι θέσει φυσικού είναι ίση με τη μέγιστη ταχύτητα, άρα ω επί α είναι ο τύπο, το α όμω είναι το ν, όπου τελικά προκύπτει ότι είναι ένα μέτρο ένα σεκόντ. Επειδή η κρούση είναι ελαστική και τα δύο σώματα έχουν ίσε μάζε, ανταλλάσσουν ταχύτητε, ε, άρα, η ταχύτητα του σώματο Σ2 μετά την κρούση είναι ίση με την ταχύτητα του σώματο 3 ε, πριν την κρούση, δηλαδή 1 μέτρο 1 σε και η ταχύτητα του σώματο Σ3 μετά την κρούση είναι ίση με την ταχύτητα του σώματο Σ2 πριν την κρούση, δηλαδή πλην 6 μέτρα 1 σε επειδή έχουμε πάρει φορά την προ τα Αυτό μα το έδινε η άσκηση. Η, επειδή η κρούση γίνεται στη θέση ισορροπία του σώματο 3, η νέα λοιπόν ταχύτητα που αποκτά είναι πάλι ίση με τη μέγιστη ταχύτητα τη ταλάντωση, όπου μετά από πράξει υπολογίζουμε το νέο πλάτο το οποίο βγαίνει 1,2 μέτρα η αρχή φάση τη είναι ίση με πειράτ, οπότε η χρονική εξίσου της απομάκρυσης που τελικά ζητείται στην άσκηση, το ω δεν αλλάζει, είναι 1,2 επί το ημίτονο 5 ταφ συν πι στο διεθνέ σύστημα μονάδων. Δέλτα 4 ερώτημα. Ζητούσε το ρυθμό μεταβολή τη ορμή, αυτό είναι ίσω με τη συνισταμένη δύναμη, η οποία με τη σειρά τη είναι ίσο με το μείον κάπα του ελαττηρίου επί την απομάκρυνση. Εφαρμόζουμε τη διατήρηση ενέργεια ταλάντωση για το σώμα ΣΥΓΜΑ 3. Η ολική ενέργεια πρέπει να είναι ίση με την κινητική συν δυναμική ενέργεια τη ταλάντωση. Από τα δεδομένα τη άσκηση, ξέρουμε ότι η κινητική ενέργεια είναι 8 φορέ τη δυναμική. Οπότε τελικά μετά από πράξει, καταλήγουμε ότι η απομάκρυνση στην οποία θα μπορούσε να βρίσκεται το σώμα είναι το συν 0,4 μέτρα. Για πρώτη φορά όμω η κινητική ενέργεια είναι 8 φορέ τη δυναμική, όταν το χ είναι αρνητικό. Οπότε τελικά ο ρυθμό μεταβολή ορμή βγαίνει 50 κιλά επιμέτρο ανασεκών τετράγωνο για το ρυθμό μεταβολή τη κινητική ενέργεια. Έχουμε ότι αυτό είναι ίσω με τη συνισταμένη δύναμη επί την ταχύτητα. Ε, πρέπει όμω να υπολογίσουμε την ταχύτητα. Εφαρμόζουμε λοιπόν πάλι την διατήρηση ενέργεια ταλάντωση. Η κινητική ενέργεια λοιπόν είναι ίσης, ίση με 8 φορέ τη δυναμική ενέργεια. Όπου μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η ταχύτητα του σώματο στη θέση αυτή είναι 4 ρίζα 2 μέτρα ανά σεκόντ. Έτσι, ο ρυθμός μεταβολής τη κινητικής ενέργειας, αντικαθιστώντας την προηγούμενη σχέση που είχαμε δείξει στην κάρτα, βγαίνει τελικά ότι είναι 200 ριζα 2 τζαουλ ανά σεκόντ. Τελευταίο ερώτημα, ΔΕΛΤΑ 5. Το ΔΕΛΤΑ ταυτόνος είναι ίσο με το μισό της περίοδου της ταλάντωσης, όπου τελικά μετά από πράξη προκύπτει ότι είναι 0,2 πι σεκόντ. Ε, υπολογίζουμε ε, την περίοδο που είναι 0,4 πι σε κόντα, που είναι 2 πι προ ω. Οπότε λοιπόν η απόσταση που θα απέχουν τελικά τα δύο σώματα ε, όταν το σώμα Σιγμα 3 φτάσει για πρώτη φορά στη θέση φυσικού μήκου, επειδή το σώμα ε, Σιγμα 2 εκτελεί αυτή γραμμή ομαλή κίνηση με την καινούργια ταχύτητα που απέκτησε, βγαίνει τελικά ότι είναι 0,628 μέτρα. Αυτέ ήταν οι απαντήσει. Ε, Αναλυτικέ απαντήσει για τα σημερινά μαθήματα στο νέακρήτη.gr και στην NDP έδικ, ε, έκδοση τη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τα φροντιστήρια που καμισά Ηρακλείου εύχονται σε όλου του υποψήφιου τη Κρήτη καλά αποτελέσματα. Γεια σα.